Πολεμικό κλίμα επικρατεί ανάμεσα στην Γένεια και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου. Η αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ της πρότασης απόσυρσης της εμπιστοσύνης από το Διεθνή Οργανισμό την ώρα που πρόκειται να δικαστούν οι δύο ηγέτες της χώρας, ο πρόεδρος Ουχούρου Κενιάτα και ο αντιπρόεδρος Γουίλιαμ Ρούτο. Το σχετικό νομοσχέδιο θα τεθεί ενώπιον της Ολομελίας μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Στη Χάγη, εκπρόσωπος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ξεκαθάρισε ότι οι δίκες θα διεξαχθούν ανεξαρτήτως της όποιας απόφασης από το Ναϊρόμπι. Οι δύο ηγέτες κατηγορούνται για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων μετά τις εκλογές του 2007, που στοίχησαν τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, ενώ 600.000 υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχουν αναγνωρίσει 122 χώρες, ανάμεσά τους 32 αφρικανικές, και ουδέποτε κάποια απέσυρε τη στήριξή της.